Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η κρίσιμη κατάσταση την οποία διέρχεται η χώρα οδήγησε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μητσοτάκη, όπως δήλωσε ο ίδιος, να αναβάλει το ταξίδι του στις ανατολικές χώρες. Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών με τον Πρωθυπουργό, κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι ενεκρίθησαν οι χειρισμοί του κ. Σαμαρά, αλλά το θέμα της επιστολής θα επανεξεταστεί μετά από διαφωνία των κ. Φλωράκη και Παπανδρέου. Στη συνάντηση δεν ετέθη θέμα παραιτήσεως του κ. Σαμαρά και συζητήθησαν επίσης το θέμα των απεργιών και κυρίως των εργαζομένων στα λιμάνια της χώρας καθώς και της ΔΕΗ. Στη συνέχεια μίλησε ο πρόεδρος του Συνασπισμού, κ. Φλωράκης, ο οποίος είπε ότι είναι σοβαρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα και προσέθεσε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να υιοθετήσει μια τέτοια πολιτική στη Θράκη που να αποβλέπει τη συναδέλφωση των χριστιανών και μουσουλμάνων. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρέας Παπανδρέου, απεχώρησε πριν τελειώσει η σύσκεψη και ανεχώρησε στη Δυτική Γερμανία για να λάβει μέρος στο συνέδριο της Συνομοσπονδίας Σοσιαλιστικών Κομμάτων της Ευρώπης. Στην κατάσταση της οικονομίας, την οποία χαρακτήρισε κακή, αναφέρθηκε στις μεσημεριανές δηλώσεις του ο Πρωθυπουργός κ. Ζολώτας. Διαβεβαίωσε όμως ότι όσο είναι ο ίδιος Πρωθυπουργός, δεν θα καταφύγει στην κοπή νέου χρήματος. Ο κ. Ζολώτας, μιλώντας σήμερα στους οικονομικούς συντάκτες, διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα για τις πληρωμές των μισθών και συντάξεων του Φεβρουαρίου, αλλά δεν δεσμεύτηκε για τον Μάρτιο και τους επόμενους μήνες. Για το θέμα των απεργιών, ο κ. Ζολώτας επεσήμανε ότι δεν είναι δυνατόν να διεκδικούμε από μια χυμαζόμενη οικονομία, διότι έτσι πάμε από το κακό στο χειρότερο. Μίλησε ακόμα για το θέμα των καταλήψεων και για τις πορείες που δίνουν στην Αθήνα την εικόνα μιας αναρχούμενης πόλης. Από τα μεσάνυχτα άρχισε η 48ωρη απεργία στη ΔΕΗ μετά από την αποτυχία των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή νέας συλλογικής συμβάσεως εργασίας. Η διοίκηση της ΔΕΗ έκανε δεκτά τα οικονομικά αιτήματα των εργαζομένων, αλλά ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας απαγόρευσε την υπογραφή νέας συμβάσεως επειδή προβλέπει παροχές που υπερβαίνουν τα όρια της εισοδηματικής πολιτικής της κυβερνήσεως. Λόγω της απεργίας, η οποία στοιχίζει στη ΔΕΗ 1 δις την ημέρα, θα τεθούν εκτός λειτουργίας 10 μονάδες. Γι' αυτό η επιχείρηση προειδοποιεί το κοινό να περιορίσει την κατανάλωση ρεύματος. Μία ακόμα μεγάλη απεργία είναι των μονίμων υπαλλήλων των λιμένων της χώρας. Η Διεθνής Ναυτική Ένωση, με επίγουσα έκκλησή της, καλεί τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κομμάτων να αντιμετωπίσουν την επικείμενη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Και να παραμείνουμε στο χώρο απεργιακών κινητοποιήσεων που είναι άφθονες την εβδομάδα αυτή και να υπενθυμίσουμε ότι από τις 12 το μεσημέρι ως τις 4 το απόγευμα δεν θα κυκλοφορήσουν.